Νίκο. Ξεκινάω από τον Αντώνη Ατζολότο για να μάθουμε το ρεπορτάζ. Περιμέναμε χτες, μας έδινε στις πληροφορίες που ήταν έτσι, γιατί το ξέραμε, ότι σήμερα το πρωί θα γινόταν μια συνάντηση του κ. Τατσόπουλου με τον κύριο Τσίπρα. Μεσολάβησαν, αλλά έγινε και αυτή η συνάντηση. Για πες μας πώς εξελίχθηκε η μέρα και φτάσαμε στον Άννα απέναντί μας εδώ, ως ανεξάρτητος βουλευτής. Ναι, τελικά στο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν ότι πρέπει να συνεδριάσει πρώτα το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Όπως γνωρίζουμε, ο κύριος Τατσόπουλος δεν είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, οπότε είναι το αρμόδιο όργανο. Δεν θα ήταν μια απόφαση που θα την έπαιρνε μόνος του ο κύριος Τσίπρας ή μια ανακοίνωση που θα έβγαζε μόνος του ο κύριος Τσίπρας. Γι' αυτό συνεδρίασε. Κατέληξαν σε αυτή την ανακοίνωση που είδαμε στο βίντεο που αποδοκίμαζαν την τελευταία στάση του κυρίου Τατσόπουλου. Αμέσως μετά είχε καθοριστεί το ραντεβού του κυρίου Τατσόπουλου με τον κύριο Τσίπρα. Θα μας τα πει ο κύριος Τατσόπουλος, που έγινε σε πολύ καλό κλίμα και κατέληξαν τελικά σε αυτό το βελούδινο διαζύγιο, όπως λένε. Αυτό το καλό κλίμα είναι και λίγο ανέκδοτο, θυμίζει το μια ωραία ατμόσφαιρα. Ενώ πριν από λίγο έφτασε και στον πρόεδρο της Βουλής η χειρόγραφη επιστολή του κυρίου Τατσόπουλου, που μιλά για την ανεξαρτητοποίησή του και την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, μάλλον το καλύτερο είναι να μας τα πει ο ίδιος. Λοιπόν, ανεξάρτητος βουλευτής, κρατάς την έδρα. Να ξεκινήσω από τη συζήτηση με τον κύριο Τσίπρα. Έγινε πράγματι σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Ήταν μια ανεπιτίδευτη και εκβαθέων, έτσι, μια ντεπροφούντη συζήτηση. Δεν είχαμε τύπους. Με τον Αλέξη έχω μια πολύ καλή σχέση, φιλική σχέση, η οποία δεν δηλητηριάστηκε από το κλίμα των τελευταίων ημερών. Και φαντάζομαι καλά, ότι αφού δεν δηλητηριάστηκε ως τώρα. Και έφυγες, δηλαδή. Νομίζω, τώρα δηλητηριαστείτε ότι δεν πλακωθήκατε στο ξύλο. Ναι, πρόσεξε. Νομίζω ότι το ότι έφυγα, ότι ανεξαρτητοποιήθηκα, τελικά προκάλεσε ένα αίσθημα αμοιβαίας ανακούφισης, πρέπει να σου πω, και για το ΣΥΡΙΖΑ και για μένα. Γιατί το κλίμα των τελευταίων ημερών ήταν ιδιαίτερα νοσηρό για τον εξής λόγο. Είχαμε μπλέξει σε έναν φαύλο κύκλο που από τη μία πλευρά. Είχαμε τη μονταζιέρα της Νέας Δημοκρατίας με το ψαλίδι έτοιμο να βρει μισή φράση. Εδώ ήμουνα, εδώ έκανα τις δηλώσεις. Να την απομονώσει, να της αποδώσει δαιμονικές διαστάσεις. Όχι μόνο σε μένα, αλλά γενικώς έχει μια έφεση η μονταζιέρα όταν βρίσκει κάποιον αθυρόστομο που τα λέει πιο εύκολα, πιο άνετα. Πάντως στην πολιτική σκακέρα όλα τα κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, όλοι αξιοποιούν. Συμφωνώ. Έτσι κάνουν. Απλώς ορισμένοι, και δεν βάζω μόνο τον εαυτό μου, βάζω και άλλους, είναι περισσότερο στοχοποιημένοι από άλλους, γιατί ίσως να είναι και πιο ευεπίφοροι λόγω ιδιοσυγκρασίας. Μιλάνε περισσότερο. Γιατί έφυγες από ΣΥΡΙΖΑ? Πρόσεξε να δεις. Αυτό ήταν το ένα σκέλος, η μονταζιέρα. Τώρα θα σου πω ακριβώς γιατί παραιτήθηκα. Το άλλο σκέλος σε αυτή την εξίσωση ήταν το περιβάλλον του ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο, το οποίο μπορεί να ξεκινούσε από το απλό μέλος, να πάει στο στέλεχος, να φτάσει μέχρι τις τελευταίες μέρες στους βουλευτές και στα ανώτερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπου σε κάθε ολίσθημα οποιοδήποτε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε, αν θέλεις, μια χάρη, μια περίοδος χάριτος που του δινόταν, ότι μπορεί να έκανε λάθος, μπορεί να έκανε ανοησία, μπορεί οτιδήποτε. Όταν λες ολίσθημα, για να καταλάβουμε τι εννοείς. Οτιδήποτε μπορούσε να εκθέσει με επικοινωνιακούς όρους, οτιδήποτε μπορούσε να εκθέσει το. Σαν πια, δηλαδή ένα-δυο να καταλάβουμε τι είναι. Αυτό το παράδειγμα του Παπασούρα, τώρα που το έχουμε και πρόσφατο. Εξέθεται, υποτίθεται επικοινωνιακά τον ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ έδειχνε κάποια ανοχή του στυλ ότι εντάξει μπορεί να κάνει μια βλακεία ο άνθρωπος, μην το... Στη δικιά μου περίπτωση, επειδή ακριβώς ήμουνα συνεργαζόμενος και δεν ήμουνα μέλος, ήμουνα και κατά κάποιο τρόπο και ένας βολικός αποδιοπομπαίος τράγος. Η συνωμοσιολαγνία λοιπόν έπαιρνε σιγά σιγά με τον καιρό, με τους μήνες, γιατί κάθισα 1,5 χρόνο ήμουνα μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Έπαιρνε κάποιες διαστάσεις που έλεγαν ότι ο Τατσόπουλος αυτά όλα τα κάνει, όχι επειδή είναι ανόητος, αλλά επειδή είναι φυτευτός, επειδή είναι βαλτός. Τον έχει βάλει, ας πούμε, το συγκρότημα Λαμπράκι, τον έχει βάλει ο Αλαφούζος. Εγώ ήμουν με μπλοκάκι στο συγκρότημα Λαμπράκι. Αλλά δημιουργούσαν λοιπόν ένα κλίμα ότι έχουν έναν δούριο ύπο μέσα στις γραμμές τους, έναν πράκτορα, ο οποίος έχει μπει μέσα να αποδομήσει τον ΣΥΡΙΖΑ με τις πράξεις του. Αυτό, δηλαδή. Το εισέπρατα συνεχώς με δημοσιεύματα παντού. Όχι το εισέπρατα. Το έβλεπα. Δεν ήταν μια αίσθησή μου. Το έβλεπα διαρκώς. Ώσπου φτάσαμε στις τελευταίες μέρες, αυτό το οποίο ήταν μια περιραίουσα εχθρική ατμόσφαιρα, αν θέλεις, να φτάσει και σε ένα ανώτερο επίπεδο. Να το λένε και βουλευτές, ο Παπασούρας που με είπε προβοκάτορα. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούσαν ένα πολύ αρρωστημένο κλίμα.
Και καταλήξαμε κοινή συνενέση με τον Αλέξη ότι αν θέλουμε να ξαναβρούμε την ουσία του πολιτικού διαλόγου, δηλαδή τι λέει ο Τατσόπουλος ή τι λέει ο Τσίπρας ή τι λέει ο Ευαγγελάτος, τι λένε όμως, όχι ποιος είναι ο ρόλος τους με τη συνωμοσιολαγνία, θα πρέπει να αποσπάσουμε τα πρόσωπα, τα συγκεκριμένα, από το ίδιο το υπόβαθρο της συνωμοσιολαγνίας. Εντάξει, εσύ την πλήρωσε, όμως δεν την πλήρωσε μια άλλη. Δηλαδή, ακούγεται ένα ωραίο πακετάρισμα σε μια ιστορία, ναι, ότι, εγώ ήμουν αδύναμος κρίκος, ακριβώς επειδή δεν ήμουν ούτε σε καμία τάση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ήμουν απομονωμένος. Ήταν εύκολο, ήμουν εύκολο στόχος. Ωραία, να δούμε και τους συναδέλφους για να βάλουμε όλοι ερωτήματα. Γιατί έχουμε πολλά να ρωτήσουμε και για το πολιτικό μέλλον του Πέτρου Τατσόπουλου και άλλα τινά. Άρη. Καλησπέρα, Πέτρο. Γεια σου, Άρη. Λοιπόν, εγώ προηγουμένως έγραψα στο Twitter ότι ενοχλητικός ήταν έως τώρα ο Πέτρος Τατσόπουλος με τα κέντρο-αριστερά ανοίγματά του. Για να δούμε τώρα από εδώ και μετά τι θα γίνει. Αλλά ας μείνουμε στο πρώτο σκέλος, θα ήθελα να μας πεις και για το μετά. Νομίζω, είπες για πρώτη φορά, εγώ δεν θέλω την Ραχίλ, εγώ θέλω κάτι πιο σοβαρό. Για να δούμε το πολιτικό σκέλος μέχρι να φτάσουμε στην τρομοκρατία. Μετά έκανες ένα άλλο άνοιγμα με τους 58. Δηλαδή, ενοχλούσαν οι θέσεις σου, εσένα, του συνεργαζόμενου με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήθελε να πάει κάπου αλλού το πράγμα, να έρθει να πιάσει και έναν άλλον κόσμο, ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αλήθεια, Άρη, και δεν το έκρυψα ποτέ, γιατί πρέπει να σου πω ευθύς εξ αρχής ότι εγώ τις απόψεις που εξέφραζα και με την αθυροστομία που τις εξέφραζα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, σκοπεύω να τις συνεχίζω να τις εκφράζω και έξω. Δεν θα αλλάξω δέρμα ξαφνικά επειδή βγήκα από το κόμμα, ούτε θα γίνω αντισυριζαίος ιεροκήρυκας από τη μια πλευρά, αλλά ούτε θα αλλάξω απόψεις. Δεν έκρυψα σε καμία στιγμή ότι η μόνη αν θες, είμαστε καταδικασμένοι ως ΣΥΡΙΖΑ, πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Η μόνη φυσική σύμμαχη του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, αν θέλει να δημιουργήσει κυβέρνηση, κυβερνητικό σχήμα με συνέχεια, όχι μια κυβέρνηση 20 ημερών που θα πέσει, αλλά μια κυβέρνηση που να είναι αξιόπιστη. Η μόνη φυσική σύμμαχη είναι από την πλευρά της κεντροαριστεράς. Αυτό ήταν μια αντίληψη δικιά μου, την είχα, την έχω, συνεχίζω να την έχω και ταυτόχρονα, επειδή ανέφερε στη Ραχίλ Μακρύ, ξέρεις, ο λαϊκισμός, Άρη, έχει δύο πλευρές. Έχει μία αφεδρή πλευρά, την οποία μπορούμε να καθόμαστε να σπάμε πλάκα, να γράφουμε στο Twitter ή στο Facebook αστεία. Και μία σοβαρή. Η οποία είναι και η εμπορική και η αβανταδόρικη, γι' αυτό και ο λαϊκισμός πουλάει πάντοτε. Αλλά έχει και μία, όχι απλώ σοβαρή, μία επικίνδυνη πλευρά. Εγώ πίστευα και πιστεύω ότι τα μεγάλα κόμματα και μεγάλα κόμματα αυτή τη στιγμή, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, δεν πρέπει να φλερτάρουν, δεν πρέπει να καλλιεργούν, δεν πρέπει να αναζωπυρώνουν το λαϊκισμό, γιατί θα τον βρουν μπροστά με τον τρόπο που το την λες, επόμενη μέρα. Εννοείς ότι θεωρείς ότι είναι κόμμα του λαϊκισμού το κόμμα της κυρίας Μακρύ, ανεξάρτητοι Έλληνες? Α, όχι ότι είναι κόμμα του λαϊκισμού, ότι είναι ο ορισμός. Δηλαδή ο Μπαμπινιώτης πρέπει να βάλει τη φωτογραφία του Καμένου δίπλα στη λέξη λαϊκισμός. Δεν έχει κανένα στοιχείο, οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν έχουν κάποιο στοιχείο που να μην είναι λαϊκιστικό. Έχουν τον πολύ μηδενιστικό υπερθετικό βαθμό, σε υπερθετικό βαθμό έχουν όλα τα ελαττώματα, τα οποία τα άλλα κόμματα τα έχουν σε συγκριτικό βαθμό ή τα έχουν ακόμα λιγότερο. Προσωπική σου άποψη, Ελένη, ερώτημα σε είδα ή θέλεις το λόγο. Ειδικά τώρα, καραπροσωπικές γίνονται. Και χωρίς κίνδυνο διαγραφής από τους ανεξάρτητους. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής τον Πέτρο. Με δεδομένο ότι το θέμα της τρομοκρατίας είναι η αχίλλειος πτέρνα για το ΣΥΡΙΖΑ, όχι γιατί υπάρχει ουσία, αλλά γιατί η Νέα Δημοκρατία με τη μονταζιέρα, όπως σωστά είπες εσύ, προσπαθεί να δημιουργεί εντυπώσεις. Εσύ, όταν προχθές, σε αυτή εδώ την εκπομπή, ανέφερες που αυτά παρούσα. Που ανέφερες. Ναι, δεν ήξερες εκείνη τη στιγμή ότι καταρχήν έδινες τροφή στη Νέα Δημοκρατία να δουλέψουν οι μονταζιέρες της και δεύτερον ότι δημιουργούσες, πετούσες χωρίς να το θέλεις το μπαλάκι στην εξέδρα και αν άρχιζες, έβαζες μία συζήτηση από το πουθενά στο τραπέζι. Λοιπόν, όχι, πολύ όχι, ενδιαφέρον. Ναι. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Θα δώσω την απάντηση σε 3 λεπτά. Ούτως ή άλλως θα μείνουμε μαζί και θα έχουμε αρκετά. Συζητάμε με τον εδώ και μερικές ώρες ανεξάρτητο πια βουλευτή Πέτρο Τατσόπουλο. Η Ελένη Καλογεροπούλου έβαλε το ερώτημα. Εντάχει, το θυμίζω το πώς εσύ άνοιξες το θέμα, ας πούμε, της τρομοκρατίας, λέγοντας ότι υπάρχουν κάποια μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουν με καλό μάτι τις ιδέες της 17 Νοέμβρη, που ήταν και η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, για να το πω.
Ναι. Συνοπτικά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, Ελένη μου, εγώ δεν μπορώ ανά πάσα ώρα και στιγμή να ξέρω τι μοντάζ θα κάνει η μονταζιέρα, τι θα κόψει, γιατί αυτή η φράση είχε και μια ολόκληρη συνέχεια εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας για τους περιθωριακούς της Νέας Δημοκρατίας, τους ακροδεξιούς της Νέας Δημοκρατίας. Που δεν ξέρω, είπα μάλιστα, και πόσο είναι περιθωριακοί, γιατί ορισμένοι από αυτούς βρίσκονται φυσικά, στο. Φυσικά, το θυμάμαι πολύ καλά. Εδώ είμαστε, αλλά από την άλλη μεριά, δικαίως ο ΣΥΡΙΖΑ εστιάζει στο δικό του θέμα. Ναι. Αυτό που είπες για το ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσεξε λοιπόν. Σε εκείνο λοιπόν το μικρό κομμάτι, οι άνθρωποι στους οποίους αναφερόμαστε δεν είχαν αυτά τα φίλια αισθήματα, αν θες, εντός εισαγωγικών, εκτός οτιδήποτε. Δεν τα είχαν σήμερα πρώτα απ' όλα. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία σχέση, το λέω οριζοντίως, καθέτος, διαγωνίως, δεν έχει καμία σχέση με την τρομοκρατία σήμερα. Καμία. Μιλάμε τώρα για τους προγόνους του ΣΥΡΙΖΑ, για το 2003 νομίζω δεν υπήρχε ή ήταν στα Σπάργανα. Λοιπόν, οι οποίοι επώνυμα, γιατί πρέπει να σου πω ότι μέσα στις κατηγορίες των ημερών και στη συνωμοσιολογνία, ένα από τα πράγματα που τα οποία με κατηγορήσανε είναι ότι έδωσα κιόλας ονόματα στον αέρα, στο Βήμα FM, αυτών των ανθρώπων. Πρώτον απ' όλα λοιπόν δεν έδωσα τίποτα, γιατί τα ονόματα τα ανέφερε ο Νότης Παπαδόπουλος, ο δημοσιογράφος. Αλλά και πέρα από αυτό, τα ονόματα αυτά ήταν ανθρώπων γνωστών που προς τιμήν τους το λέω, γιατί ταλαιπωρήθηκαν για τις απόψεις τους και κυνηγήθηκαν για τις απόψεις τους από την ασφάλεια, προς τιμήν τους εκείνη την εποχή έβαζαν φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους κάτω, από κάτω από τα κείμενα εκείνα που μιλάγαν, προσπαθούσαν να πάρουν μια υπερασπιστική γραμμή για τους κατηγορούμενους τις 17 Νοέμβρη. Καταδικασμένους πια, το λέω νομικά, εκείνη τη στιγμή όμως αυτά είναι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Όχι όλα, πρώτα απ' όλα δεν είναι όλα και μιλάμε για 2-3 ανθρώπους εν πάση περιπτώσει που το τι πρέσβευαν πριν από πόσα χρόνια είναι τώρα, 12 χρόνια, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Με συγχωρείς, αλλά αυτά τα είπες προχθές ή τα λες τώρα. Όχι, άλλο είπε προχθές ή τουλάχιστον άλλο καταλάβαμε προχθές. Απολύτως δεν είπα ποτέ κάτι διαφορετικό. Γιατί δεν σε κατάλαβε, γιατί αν τα έλεγες προχθές, μήπως δεν σε κατάλαβε καλά ο κύριος Διαμαντόπουλος. Όχι, πρόσεξε να δεις, έγινε μοντάζ κανονικό από τη Συγκρού, δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό που είπα, το μεδούλι που είπα, είναι ότι ορισμένοι άνθρωποι μπορεί, όχι μόνο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στην ελληνική κοινωνία, να τρέφουν συμπάθεια για τις ιδέες των τρομοκράτων. Τώρα το γυρνάς και όχι για τις πράξεις. Πάντως αυτό που λες τώρα είναι άλλο. Ήμασταν εδώ. Ξαναπαίχτω να δεις αν λέω το ίδιο. Ο Άρης μας παρακολουθούσε. Ήμασταν με τον Τάκη τον Χατζή, ο οποίος είναι άρρωστος και πρέπει να το πούμε τα περαστικά μας σήμερα. Θα είναι εδώ κανονικά κοντά μας τη Δευτέρα. Ακριβώς. Να πούμε στον Τάκη περαστικά, γιατί ναι, αλλά ήταν εδώ θα είχε κοιτήσει. Περαστικά λοιπόν, αλλά Τάκη λέω. Πέτρο, αυτό που έλεγες είναι ότι, θα σου το θυμίσω, δεν ξέρω μπορούμε και να το βρούμε, ότι και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια μικρή ομάδα ανθρώπων που θεωρεί σωστές, ασπάζεται. Συμπαθεί, σωστά αυτό το ρήμα. Τις ιδέες, εγώ το λέω πάντα έτσι, όχι τις ιδέες. Τις 17 Νοέμβρη. Νίκο, αυτό είπες, μπορώ λοιπόν να το εξηγήσω αυτό. Δεν το αναιρώ. Δεν αναιρώ τίποτα από ό,τι είπα. Ειλικρινά σου λέω. Ναι. Μπορώ να το εξηγήσω. Ναι. Αυτές οι ιδέες, αν διαβάσεις τις προκηρύξεις τους, θα δεις ότι το υπόστρωμά τους είναι μια κοινή κομμουνιστική, αν θες, εντός ή εκτός εισαγωγικών, καταγωγή. Εντάξει, ένα κομμουνιστικό υπόστρωμα. Ένα μαρξιστικό-λενινιστικό υπόστρωμα. Βγήκαν και σε βιβλίο αυτές, από τον Γκάκτο, 1200 σελίδες. Γιατί ήταν και φλίαροι αυτοί, στο γραπτό τους λόγο τουλάχιστον. Αυτή λοιπόν η κοινή καταγωγή μπορεί να έχει συνάφεια, θες, συγγένεια με την προέλευση, την κομμουνιστογενή προέλευση. Έλα τώρα κάνουμε βαθιά ανάλυση, αρχίζω να βαριέμαι. Ανάλυση. Εδώ μιλάμε για κάποιους που είναι δολοφόνοι. Μα αυτό πάω να σου πω, ότι ακόμα και οι άνθρωποι που μπορεί σήμερα να τρέφανε κάποια συμπάθεια για τις ιδέες των τρομοκρατών, δεν τρέφανε συμπάθεια για τις πράξεις τους, για τις ενέργειές τους, για τις ιδέες. Βάλτο, αν βρεις άλλη λέξη εκτός από ιδέες στο απόσπασμα, το είπα, το θυμάσαι? Περί ιδεών και μάλιστα το συζητούσαμε. Ωραία. Και συνέχως. Ωραία. Γιατί λοιπόν, θέλουμε να βγάλουμε γιατί από τη τη γλίτωσες για τα υπόλοιπα. Θέλουμε ένα γιατί μεγάλο τη γλίτωσες κόμμα, αυτή τη στιγμή αξιωματική αντιπολίτευση, πιθανή αυριανή κυβέρνηση, να του ρίξουμε τη ρετσινιά ότι είναι τρομοκρατικό ή είναι φιλοτρομοκρατικό. Φιλοτρομοκρατικός μπορεί να ήταν ο ΙΡΑ που είχε και ένοπλο τμήμα. Η ΕΤΑ που είχε ένοπλο τμήμα.
Οι Ερυθρές Ταξιαρχίες που προσπαθήσαν να έχουν πολιτικό τμήμα, αντίστοιχα. Ο ΙΡΑ ένοπλο τμήμα, είχε το συμφέρον. Η 17 Νοέμβρη δεν είχε ποτέ πολιτικό τμήμα. Αλλά εγώ ήταν μια μικρή συμμορία δολοφόνων. Γιατί τότε σε διέγραψαν γι' αυτό, γιατί δεν σε διέγραψαν για τον Καμένο, δεν σε διέγραψαν για πολλά από όσα είπες. Δεν τον διέγραψαν. Δεν με διέγραψαν. Δεν τον διέγραψαν. Έχει δίκιο. Σωστό. Δεν γιατί σε άφησαν να φύγεις, γιατί αποδέχθηκαν την αποχώρησή σου σήμερα. Και τις προηγούμενες φορές δεν είχε γίνει αυτό. Γιατί υπήρξε μεγάλη αντίδραση, γιατί ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, πολλοί άνθρωποι τουλάχιστον μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν μία διαφορετική ανάγνωση. Πολλοί τους θεωρούν πολιτικούς κρατουμένους. Πολλοί θεωρούν ότι πρέπει μέσα να έχουν τα δικαίωμα. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν τους καταδικαστές για την 17η. Όχι μόνο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και η ίδια η Διεθνής Αμνηστία, πρέπει να σου πω, τους θεωρεί ότι πρέπει να έχουν το καθεστώς των υπάρχουν, πολιτικών ναι, κρατουμένων. Αυτό έχει δίκιο, Πέτρος. Και ένα από τα προσόντα που έχεις. Αν μπορεί να το πει κανείς έτσι, όταν είσαι πολιτικός κρατούμενος και όχι απλώς ποινικός κρατούμενος, είναι ότι μπορεί να σου χορηγηθεί και αμνηστία για πολιτικούς λόγους. Εγώ σου επαναλαμβάνω ότι δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη και δεν τους θεωρώ πολιτικούς κρατουμένους, διότι δεν θεωρώ ότι είναι κρατούμενοι για τις ιδέες τους. Όποιες ιδέες, όσο επαναστατικές, δεν είναι γι' αυτό. Είναι για τις δολοφονίες που κάνανε. Σε αυτό είμαι κάθετος. Δεν πρόκειται να συμφωνήσω ποτέ με το ΣΥΡΙΖΑ. Με καμία άποψη που θα μου πει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν κοινοί δολοφόνοι, είχαν και ιδεολογικά κίνητρα. Είχανε. Αλλά δεν με ενδιαφέρει. Δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, ότι δεν ήταν κοινοί δολοφόνοι. Όχι. Μπορεί να είναι άποψη λέει κάποιον. Ορισμένοι Ελένη, και μέσα από κείμενα που κυκλοφορούν, θέλουν να χορηγήσουν, αν θες, τα δικαιώματα και το καθεστώς των πολιτικών κρατουμένων. Υπάρχουν, Πέτρο, διάφορες απόψεις. Ωραία, και σου λέω Πέτρο, να κάνεις όμως τώρα μία τέτοια συζήτηση. Δεν συμφωνώ εκεί με την που δεν άποψη υπάρχει ότι είναι κανένα θέμα. Εγώ θα ήθελα εκεί τη γνώμη που σου. Η κυβέρνηση έχει κάνει τη μεγαλύτερη γκάφα του τελευταίου διαστήματος, αφήνοντας η ίδια, δίνοντας το κουστούμάκι για να κάνει ρεβεγιόν οξυρός την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Συμφωνώ τη στιγμή που σφάζονται οι δύο υπουργοί δικαιοσύνης και δημόσιας και προστασίας του πολίτη για το ποιος έχει τις ευθύνες, και δεν έχει ακουστεί καθόλου. Ενώ σφάζονται θα μεταξύ τους. Θα δώσω λόγο στον Άρη, αλλά Ελένη να σου πω κάτι. Γιατί μερικές φορές το να κάνουμε την εύκολη κριτική, και συγχώρησα με το χαρακτηρισμό, αλλά αναλαμβάνω την ευθύνη, το βάρος του, μου κάνει πραγματικά πολύ πολυτελές για τέτοιες μέρες. Λες λοιπόν, την ώρα που η κυβέρνηση κάνει τη μέγιστη γκάφα και φτιάχνει το κουστούμάκι και αφήνει τον ξηρό ελεύθερο. Καλά κάνεις και το λες, γιατί είναι η άποψή σου. Και γι' αυτό, ένα λεπτό, να μ' ακούσεις. Θέλω, βρε εσύ Ελένη, από περιέργεια, θα ήθελα να ξέρω εάν η κυβέρνηση είχε απαγορεύσει την άδεια στο Χριστόδουλο ξηρό. Του την είχε κόψει. Να ακούσω τι θα έλεγες τότε. Τι θα έλεγες για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των ανθρωπίνων, των κρατουμένων, στιγμή, το ένα το άλλο. Αν του είχε απαγορεύσει να πάει να κάνει ρεβεγιόν, ναι. Σε παρακαλώ, και τη λέξη ρεβεγιόν που λέμε είναι κερδίζεις. Γελία κιόλας. Δηλαδή, δίνουν την άδεια στο Χριστόδουλο και του κάνουν το κουστούμι της απόδρασης. Του στερούν την άδεια, είναι απάνθρωποι. Δεν γίνεται, Ελένη. Ό,τι αφορά την οικογένεια ξηρών, ναι. Μόνο για το Σάβα, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα ιατρικά. Για κανέναν άλλο ξηρό δεν έχει εκφράσει καμία άποψη και πολύ περισσότερο για το πού θα περάσει την πρωτοχρονιά του ο ένας εκ των ξηρών. Μάλιστα. Αυτό Νίκο, ήταν ναι. Απλώς ένα σχόλιο της κυβέρνησης και τα έκανε έτσι όπως τα έκανε. Λοιπόν, απλώς ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Λοιπόν, ο μεγάλος χαμένος από αυτή την ιστορία, εγώ νομίζω, της απόδρασης του ξηρού, είναι το δικαιϊκό σύστημα. Ότι η κυβέρνηση μέσα στον υστερικό τρόπο, τον αντανακλαστικό τρόπο αν θέλεις, με τον οποίο αντιδρά σε αυτές τις περιπτώσεις, δείχνει να θέλει να δημιουργήσει τα ελληνικά λευκά κελιά, αυτές που ονομάζει φυλακές υψίστης ασφαλείας, να περιορίσει τις άδειες, οι οποίες, για όποιον ξέρει, ξέρετε κάτι, κάτι που δεν είναι πολύ γνωστό, έχω διατελέσει ασκούμενος κοινωνικός λειτουργός και έχω ένα διάστημα δουλέψει στις φυλακές ανηλίκων. Ναι. Δεν υπάρχει σκληρότερο πράγμα από τη φυλακή. Η φυλακή είναι το μεγαλύτερο βασανιστήριο για που να βρέθηκε. Γυρίσουμε όμως βασανιστήριο στο κομματικό, διαρκή, το πολιτικό σκηνικό. Λοιπόν, εάν λοιπόν η απόδραση του Σάβα Ξηρού χρησιμοποιηθεί ως πρόφαση, ως πρόσχημα πει, Πέτρο, για αλλά, να μην ξαναγυρίσουμε σε λευκά κελιά ή να κάνουμε να απαγορεύσουμε και ένα ζήτημα ακόμα που τίθεται, Ελένη,
και δίνω αμέσως λόγο στον Άρη, είναι ότι η αλήθεια είναι από την άλλη μεριά ότι από τα στοιχεία που έδωσε, τα στοιχεία που έδωσε η Νέα Δημοκρατία δεν αμφισβητούνται για μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Αμφισβητείται πολύ ίσως η πρόθεση ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί. Τα στοιχεία όμως έτσι όπως έχουν δοθεί. Πάνω δεν... βγάλει από τη μήγα ξύγκη. Ναι, δεν υπόθηκε ότι δεν είναι έτσι. Τώρα βρε Νίκο μου. Αυτά που μας ακούει ο κόσμος και νομίζει. Εντάξει, δηλαδή μπορεί, ότι μπορεί και, εδώ μπορεί... πέρα. Μπορούν να φέρουν και στοιχεία για τα... για αν πάρουμε τίποτα, το παρελθόν ένα προς ένα των στελεχών αυτή τη στιγμή, των ανώτερων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και φέρουμε τα αντίστοιχα στοιχεία, σε ποιες οργανώσεις ήταν στα νιάτα τους. Αυτό που λέει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό που λες εσύ, το ξέρεις. Λέει για κάποια πρόσωπα, το λέει με μια άλλη φόρτιση. Ένα λεπτό, το λέει με έναν άλλο τρόπο. Το λέει πολιτικά και το αξιοποιεί. Αλλά για τα ίδια πρόσωπα κάνετε λόγο και εκείνη και εσύ. Στη Νέα Δημοκρατία ναι, εννοώ και τα ίδια επικαλείστε. Αντίστοιχα πρόσωπα τα οποία έχουν ανώτερες θέσεις στη Νέα Δημοκρατία είχαν ένα ακροδεξιό παρελθόν. Θες να τα αρχίσουμε να λέμε τα ονόματα. Πάμε στον Άρη. Να πούμε για τον Βορύδη, να πούμε για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί αξιότιμα σήμερα. Θα σε κρίνω ή λόγο κρίνω εγώ. Όχι, γιατί να μην έχουμε κοντή μνήμη. Πάμε στον Άρη. Ναι, αλλά τώρα υποχρεώνεται να πω το εξής, ότι αυτοί δεν υπερασπίστηκαν κανέναν δολοφόνο μου στη συνέχεια. Δηλαδή είχαν, έχουν ή είχαν. Μα τι λες, ο ένας κυκλοφορούσε με τσεκούρι τώρα, εντάξει. Στα νιάτα του Πέτρο. Στα νιάτα του. Μα και οι άλλοι πότε στα γεράματά του. Καλά, οκ. Άρη, 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 να μείνουμε, στον Πέτρο τώρα και το. Συγγνώμη. Και το τι θα κάνει στον Πέτρο. Υποστηρίζουν, Άρη μου, άλλα πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο επώδυνα για την ελληνική κοινωνία. Μα δεν το ρωτήσω. Για να μην τα ξεχνάμε. Άμα βάλουμε τα βίντεο, το τι υποστηρίζανε. Κάθε μέρα, αν δείχναμε το τι υποστήριζε ο Βορύδης και ο Γεωργιάδης πριν από μερικά χρόνια, θα σηκωνόταν η τρίχα και όχι στα πνιάτα τους πολύ. Γιατί πρέπει να σου πω ότι ο Βορύδης, το μεγάλο του άνοιγμα από την ακροδεξιά στην απλή δεξιά, από το λαό στη Νέα Δημοκρατία, το έκανε στα 40 του, στα 40 του χρόνια. Άρη, το ερώτημα που ήθελες να θέσεις. Δεν ήταν 18 χρονών. Το ερώτημα, Άρη. Λοιπόν, είναι το εξής. Τούτων δοθέντων, λοιπόν, όπως τα περιγράψαμε, εσύ υπό παρέτηση καλείς από τον πρόεδρο του κόμματος. Αντιστοίχως, ο κ. Διαμαντόπουλος δεν κλήθηκε από τον πρόεδρο του κόμματος. Ναι, δεν κλήθηκε, ούτε κρίθηκε και απαραίτητο να παραιτηθεί ή να διαγραφεί ή οτιδήποτε. Ξέρεις, κάθε κόμμα. Μα συγγνώμη, διαλέγει, εσύ, Πέτρο, μου έδωσες την παραίτησή σου. Άσε με να το απαντήσω, Ελένη, και μετά θα το πεις και εσύ. Δεν γίνεται να το σχολιάζεις πριν το απαντήσω. Είναι. Έλα, πες το Πέτρο και μετά θα σας δώσω λόγο. Είμαι προθύστερο που λέμε εμείς οι λογοτέχνες. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω λοιπόν είναι ότι κάθε κόμμα διαλέγει το βαθμό στον οποίο θα φλερτάρει με τον λαϊκισμό. Στο βαθμό που θα διαλέξει και την αισθητική του αν θες, το τι θεωρεί το ίδιο κακόγουστο ή καλόγουστο, και στο βαθμό που θα επιβάλλει και το αντίστοιχο ποινολόγιο. Εγώ επειδή ξέρω αν θες και τον ίδιο τον Βαγγέλη, τον Διαμαντόπουλο εννοώ, πρέπει να σου πω ότι μόνο αφέλεια και κακό γούστο μπορώ να του καταλογίσω. Δεν μπορώ να του καταλογίσω καμία ιερόσιλη πρόθεση. Σε καρναβάλι ένα τοπικό έθιμο συμμετείχε. Εντάξει, δεν τον καλέσανε γιατί πιθανόν δεν θεωρούσανε ότι πατούσε, ότι έφυγε τα κομματικά ιεράκια. Μία δήλωσή του δεν ερμηνεύτηκε όπως ερμηνεύτηκε το δικό σου πολιτικό θέμα. Όχι, από ό,τι ξέρω σήμερα, ότι έμπλεξες σήμερα τον κόμμα σου με την τρομοκρατία. Αν εννοείς για αυτή την δήλωση που έκανε και για μένα, το αν είμαι προβοκάτορας. Όχι, και παλιότερα με τα Ναράδικα και λοιπά. Δεν έγινε τέτοιο θέμα όσο η δήλωση που έκανε εσύ τώρα. Να το ούτε, πάω εγώ παρακάτω. Και ήταν τόσο γιατί δεν το πάει κανείς, θα πάει στη Δημάρ. Μα αφού ο κύριος, ο Πέτρος έδωσε την παραίτησή του. Από ό,τι καταλαβαίνω η Ελένη δηλαδή, απαντάει. Ο Διαμαντόπλος δεν έδωσε καμιά παραίτηση. Εντάξει, πάμε στο επόμενο. Νομίζω ότι. Σωστό και αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Είναι έτσι. Θα πας στη Δημάρ. Λοιπόν, εγώ θα χαρώ τώρα την ανεξαρτησία μου. Αισθάνομαι, πρέπει να σου πω λίγο, νιώθω ότι μερικές φορές μετά το διαζύγιο είναι καλύτερος ο γάμος από ότι είναι πριν από το διαζύγιο. Λοιπόν, πάντοτε θα είμαι στο χώρο της αριστεράς. Στους 58 θα πας, γιατί λένε ότι μπορεί να είσαι και αρχηγός. Κάτσε να απαντήσω αν θα πάω στη Δημάρ και μετά πάω στους 58. Να περάσουμε από Δημάρ και πάμε προς 58 μετά. Ένα λεπτό. Στρίβουμε Πασόκ και κατεβαίνουμε. Το έχω πάρει παραλιακά, Άρη. Στην Ένωση Κεντρών του Λεβέντη θα καταλήξω. Για πες. Λοιπόν, θέλω να σου πω, σε αυτό το χώρο εγώ πιστεύω ότι η αυριανή κυβέρνηση, η μόνη επιλογή θα προέλθει από αυτό τον χώρο. Αλλά για να μην παίρνουν τα μυαλά τους αέρα, και το λέω προς όλους τους φίλους στην κεντροαριστερά, αυτοί θα κληθούν να είναι συμπλήρωμα διατροφής είτε στη Νέα Δημοκρατία είτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να διαλέξουν από τώρα
Ποιον θέλουν, με ποιον θέλουν να είναι μαζί. Η Δημάρ εννοείς, η Δημάρ, 58, το Πασόκ, ό,τι από Πασόκ απομείνει. Εσύ σκέφτεσαι ότι θα μπορούσες σήμερα να συνεργαστείς με κάποιο από τα υπάρχοντα κόμματα? Μα εγώ το επιδίωκα τον καιρό που ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Το Δημάρ δεν το λέω τυχαία, το λέω γιατί άκουσα όχι μόνο από τον βουλευτή της Δημάρ που είχαμε εδώ χθες. Ναι. Που παρενέβη για να πει, να στηρίξει την άποψη. Ναι. Πόσο χαρούμενος ήταν. Κάθε φορά, Ελένη. Δηλαδή κάθε φορά. Γιατί να μην είναι και εγώ επαφή. Ναι. Άλλο ένα ερώτημα. Μέχρι δεν μπορώ δηλαδή να διακομωδήσω κι εγώ κάτι. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, μπορούσες... Έχεις δίκιο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επίπεδο εκείνο της πολιτικής ανιδιοτέλειας που να μην χαιρόμαστε καθόλου όταν συμβαίνει κάτι στους αντιπάλους μας. Αν είναι αστείο, επειδή όταν γελάς γλυκένεις, γιατί σε έχω συνήθως να είσαι έτσι, τότε το παίρνω πίσω. Λοιπόν, Πέτρο, θα πας στη Δημάρ, υπάρχει θέμα συνεργασίας με τη Δημάρ? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα θέμα συνεργασίας μου με οποιονδήποτε, πέρα από τη θέλησή μου να δουλέψω στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Δεν το αποκλείς, καταλαβαίνω, για το μέλλον. Δεν το αποκλείς για το μέλλον. Όχι, δεν αποκλείω τίποτα. Αλλά προς το παρόν η ανεξαρτησία είναι πάρα πολύ γλυκιά, παιδιά. Φανταστείτε τι έλεγα όταν δεν ήμουν ανεξάρτητος. Φανταστείτε τι θα λέω τώρα. Ωραία. Οπότε θέλω λίγο να το χαρώ πριν το χάσω. Μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται μια άλλη αριστερά ή όχι? Κατά τη γνώμη μου, ναι, διότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι, αν θες, του εκλογικού σώματος που δεν θέλει να πάει ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη κατεύθυνση. Αλλά πάλι, αν θες να με ρωτήσεις, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χρειάζεται μία λύση προς τα αριστερά, συμπεριλαμβανομένης της κεντροαριστεράς, και όχι μία επανάληψη της λύσης δεξιά συν λίγο κέντρο. Που να έχει και κομμάτια Πασόκ. Ναι, κατά τη γνώμη μου, ναι. Μα το Πασόκ, όπως έχουμε πει, είναι παντού. Ε? Είναι παντού. Και είναι πάντα και θα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ το Πασόκ. Και πάντα θα κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία να υποστηρίζουν από κοινού, αλλά Γερμανία μία κυβέρνηση, έναν πρωθυπουργό, θα το βλέπεις αυτό ή όχι? Αυτό το σενάριο, Άρη, πρέπει να σου πω ότι το είχα υποστηρίξει και είχα επικριθεί βιαιότατα. Ήταν η πρώτη, γερή κόντρα με, ναι, το ΣΥΡΙΖΑ. Και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας είχα επικριθεί. Το είχα πει μόνο υπό την προϋπόθεση, άκουσε, Άρη, την προϋπόθεση, ναι. Είχα πει ότι μεγάλο συνασπισμό μπορούμε να σκεφτούμε μόνο υπό την προϋπόθεση μιας τρικομματικής βουλής, όπου το τρίτο κόμμα είναι η Χρυσή Αυγή. Και είπα ότι πρώτου κινδύνου οι φασίστες να πάρουν τον έλεγχο της κυβέρνησης, άμεσα ή έμεσα, συγκεκαλυμμένα ή απροκάλυπτα, θα έπρεπε να σκεφτούμε. Επειδή κλείνουμε σιγά-σιγά, σε ρωτώ. Ναι, αλλά Πέτρο μου, αλλά Ελένη, το ένας είναι με το μνημόνιο και ο άλλος είναι χωρίς το μνημόνιο. Πώς γίνεται αυτό, πώς μπορούν να γίνουν οι κυβέρνησεις? Εγώ οργάνωσε μια συζήτηση. Ελένη μου, δεν πρέπει να εγκλωβιστούμε για πάντα στη συζήτηση για το μνημόνιο. Το μνημόνιο τελειώνει. Έρχεται η μεταμνημονιακή εποχή. Πώς τελειώνει θεωρητικά στη ζωή, Πέτρο? Δεν τελειώνει. Στις επόμενες εκλογές θα προετοιμαστούμε για τη μεταμνημονιακή εποχή. Πρέπει να προετοιμαστούμε για τη μεταμνημονιακή άλλο εποχή. Άλλο η καθημερινότητα. Και δεν δηλαδή την καθημερινότητα. Κλείνουμε. Κλείνουμε. Πέτρο, θα είσαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές? Θα προσπαθήσω και θέλω να είμαι. Δεν είναι, όπως ξέρεις, μόνο δικιά μου πρόθεση. Βεβαίως, και εδώ αν θες ένα μικρό σχόλιο να κάνω, γιατί μου υπόθηκε και κάτι, γιατί δεν δίνω την έδρα. Εντάξει. Ναι, έχεις δίκιο, το προσπεράσαμε. Επειδή το είχες πει εσύ στο παρελθόν ότι, ναι, οι βουλευτές πρέπει να δίνουν την έδρα. Επειδή αφήστε με να το πω όμως. Ναι. Δεν γίνεται. Έλα, σχολιάζονται μεταξύ τους. Το έχεις προσέξει. Λοιπόν, έχω πει όντως αυτό το πράγμα. Ότι όποτε ο βουλευτής έχει ένα συνειδησιακό πρόβλημα με την παράταξή του, με το κόμμα του, και θέλει να φύγει από αυτό, πρέπει να δίνει την έδρα του. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια στο ότι με το όριο του 3% ο πύχης, αν θυμάμαι καλά, είναι, αν κατέβεις μόνος σου, γύρω στις 200.000 ψήφους. Ναι, δεν μπορεί, και κάτι δεν μπορεί να κλείσει. Δεν μπορεί ούτε ο Σάκης Ντουρβάς να τον υπερβεί αυτό το όριο. Λοιπόν, αυτό είναι μια βάση. Πρέπει όμως, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, Ελένη, να πούμε και δύο ακόμα στοιχεία. Όταν ένα κόμμα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, προσεγγίζει έναν άνθρωπο που δεν είναι μέλος του κόμματος, σαν εμένα, και του λέει, ή ο άνθρωπος, αν θες ανάποδα, προσεγγίζει το ΣΥΡΙΖΑ και λέει να μπω στο ψηφοδέλτιο, να μπεις. Το κάνει γιατί πιστεύει ότι έχει αμοιβαίο όφελος. Το κάνει επειδή, ειδικά στη Β' Αθήνας, υπάρχει μια μεγάλη χωάνη, αν θες, ψηφοφόρων, οι οποίοι δεν είναι κομματικά ενταγμένοι και οι οποίοι μπορεί να μην ψήφιζαν το κόμμα αν δεν είχε αυτούς τους ανθρώπους
που δεν είναι κομματική. Σίγουρα λοιπόν έχει και προσωπικό ένας στοιχείο. Ένας λόγος είναι αυτός. Ο από την άλλη μεριά θα σου πει κάποιος όμως, δεν Πέτρο, είναι ο πιο σημαντικός αυτός. Θα σου πει κάποιος. Να πω και το πιο σημαντικό και να μου το πεις μετά. Ο πιο σημαντικός λόγος, Ελένη, είναι ότι αν θεωρήσουμε δεδομένο de facto a priori, όποιος φεύγει παραδίδει και την έδρα του από αύριο το πρωί. Ξέρεις αυτό πώς θα εισπραχθεί, πώς θα μεταφραστεί από τα κόμματα. Σας έχω όλους ομοίρους, σας κρατάω στο χέρι και αν κουνηθείτε, κουνηθείτε για το παραμικρό, σας διαγράφω και παίρνω και την έδρα σας και είναι όλα ωραία και καλά. Δηλαδή, το επίπεδο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας πέφτει στα τάρταρα. Η συνείδηση του βουλευτή εξαφανίζεται και έχουμε κομματικούς στρατούς. Ήδη έχουμε κομματικούς στρατούς. Πριν από 2 χρόνια που έλεγες το αντίθετο, δεν το σκεφτόσουν αυτό. Έλεγα, πρόσεξε να δεις, έλεγα όταν έχεις συνειδησιακό πρόβλημα με την παράταξή σου. Εγώ δεν είχα συνειδησιακό πρόβλημα με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, τώρα, εγώ δεν είχα μια επίθεση υπονόμευσης. Ένα λεπτό. Εντάξει, αν δεν είναι. Με συγχωρείς, εγώ αυτό που έχεις το θεωρώ τον ορισμό. Ένα λεπτό. Ψηφοφορίες, τον ορισμό του συνειδησιακού προβλήματος. Περιγράφεις. Όχι εγώ. Εσύ, ο ΣΥΡΙΖΑ την είχε. Και εσύ είπες πριν ότι έτσι όπως έγινε, όπως εξελίχθηκε η σχέση μας. Ήταν και για τους δυο καλύτερο, για συγκεκριμένους λόγους και τους περιέγραψες, ο ορισμός του συνειδησιακού. Δεν έχεις ιδεολογικό πρόβλημα. Συνειδησιακό έχεις. Κάτσε μια στιγμή. Εγώ βγήκα και είπα αποδοκιμάζω την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ και είπε αποδοκιμάζω τις πολιτικές δηλώσεις του Τατσόπουλου. Μάλιστα. Ποιος έχει λοιπόν το πρόβλημα. Το έχω εγώ. Αν σου λέω και πάλι, σε κάθε περίπτωση που ετίθεται τέτοιο μα ζήτημα. Μα να σε διώχνε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση. Θα το καταλάβαινε να κρατήσει την έδρα, να πει θέλω να την κρατήσω για να έχω την άποψή μου. Με διώξαν για τις απόψεις μου. Τώρα Νίκο που εσύ παρετήθηκε και κρατάς την έδρα, πάει ανάποδα. Αν η έδρα όχι. Αν η έδρα γίνει ένα μέσο σοφρονισμού για να κάθονται τα παιδιά καλά στην τάξη και να μην κάνουν φασαρία. Σου λέω ότι η δημοκρατία μας θα σβήσει όπως την γνωρίζουμε. Όχι, ρε Πέτρο, αλλά θα μετατραπεί μονάχα σε ακούνητα, αμήλυτα αγέλαστα στρατιωτάκια. Θα ρίχνουν την δεν περίμενες την έδρα για να κάνεις κάτι. Έχεις κάνει πολλά πράγματα στη ζωή σου πριν από αυτή την έδρα. Και άρα μπορώ να ζήσω και χωρίς την έδρα. Γιατί δεν την έδρα. Αλλά λοιπόν. Και πάλι σου λέω ότι γιατί πιστεύω ότι επειδή είμαι ένας άνθρωπος που δεν προέρχεται από τα σπλάχνα του κόμματος, από τον κομματικό σωλήνα, αν θες. Πιστεύω ότι ήταν μια αμοιβαία συμφωνία. Μια κουβεντάρια για την δηλαδή πρέπει να κλείσουμε. Υπήρξαν 17.000, σας λέω το ακριβές νούμερο, 17.687 Αθηναίοι, οι οποίοι με ψήφισαν. Πιθανότατα πολλοί από αυτούς θα ξαναψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ και χωρίς εμένα. Άρη, μια κουβέντα γιατί πρέπει να κλείσουμε. Όχι, δεν είναι τίποτα. Απλώς λέω ότι Σακοράφα, Τζάκρη και Κουρουπλής πήραν την έδρα. Ναι. Λοιπόν, θα ευχαριστήσω πολύ τον Πέτρο Τατσόπουλο, ούτως ή άλλως. Είναι εκ των συνδετημόνων μας συχνά, όπως και οι περισσότεροι του πολιτικού μας κοινικού. Καλή επιτυχία σε αυτή την ανεξάρτητη πορεία που εγώ θα προβλέψω κάτι για να πέσω έξω. Δεν τη βλέπω να κρατάει για πάρα πολύ. Λέω εγώ. Πάμε σε διαφημίσεις.